Καλημέρα κύριε Μουτσιάνα, σας ευχαριστώ πολύ. Η σχετική πρόταση κατατέθηκε από εσάς για αυτή την έρευνα. Καλημέρα κυρία Σαμολαδά, σε εσάς και στους ακροατές σας. Ναι, έχουμε ξεκινήσει μια συνεργασία ερευνητικού προσανατολισμού με το Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης και τον κύριο Καράογλου. Ουσιαστικά για να, όπως σωστά αναφέρετε, για να αποτιμήσουμε, για να κοστολογήσουμε τις συνέπειες της υγειονομικής κρίσης στην πραγματική οικονομία της Βόρειας Ελλάδας. Κυρία Σαμολαδά, ξέρετε, σε παγκόσμιο επίπεδο το κόστος του κορονοϊού στην παγκόσμια οικονομία αναμένεται να ξεπεράσει τα 12 τρισεκατομμύρια δολάρια. Αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για μια παγκόσμια οικονομική ύφεση πολύ μεγαλύτερη και από αυτή που είχαμε βιώσει στην παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008. Εξαίρεση δυστυχώς δεν αποτελεί ούτε η χώρα μας, ούτε η οικονομία μας, ούτε και η οικονομία της Βόρειου Ελλάδος. Επιτρέψτε μου λιγάκι να σας αναφέρω τα πιο πρόσφατα στοιχεία που έχουμε στα χέρια μας, τα οποία μας λένε ότι περισσότερες από 46.000 επιχειρήσεις μπήκαν σε αναστολή λειτουργίας στην Κεντρική Μακεδονία, στη Δυτική και στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ένα ποσοστό, κυρία Σαμολαδά, που φτάνει το 12,5% επί του συνόλου των ενεργών επιχειρήσεων. Οι δε εργαζόμενοι που απασχολούνται σε αυτές τις επιχειρήσεις ξεπερνούν τις 222.000, ποσοστό σχεδόν 24%. Επομένως, αντιλαμβάνεστε ότι το αποτύπωμα αυτής της κρίσης, η οποία αποτελεί ένα φαινόμενο το οποίο βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη, είναι ιδιαίτερα μελανό στην οικονομική δραστηριότητα της Βορείου Ελλάδος. Και επειδή έχετε, είναι γνωστό το ενδιαφέρον σας και για την επιχειρηματικότητα, τη νέα επιχειρηματικότητα, αξίζει να σημειώσω ότι περισσότερες από 7.000 επιχειρήσεις με έναρξη δραστηριότητας από 1η του 2018 μπήκαν σε αναστολή. Δηλαδή, ακόμα και κάποιοι άνθρωποι που μέσα από αυτή την υπερδεκαετή κρίση τόλμησαν να επιχειρήσουν, δυστυχώς πέσανε θύμα της υγειονομικής κρίσης. Εσείς, κύριε Μουτσιάνα, είστε και επισκέπτης καθηγητής χρηματοοικονομικών στο The University of Sheffield και στο, και στο City College που έχουμε εδώ. Λοιπόν, θέλω λίγο να μου πείτε ποια είναι η μεθοδολογία την οποία θα ακολουθήσετε για την έρευνα. Η μεθοδολογία εστιάζει κυρίως και στηρίζεται σε μια πολυμεταβλητή διερευνητική στατιστική ανάλυση, η οποία θα προκύψει μέσα από τη συλλογή των δεδομένων που θα γίνει σε συνεργασία με τα επιμελητήρια και με άλλους επαγγελματικούς φορείς. Ουσιαστικά το ερευνητικό έργο αποτελείται από 4 ερευνητικές δράσεις. Η πρώτη δράση αφορά στον συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων. Ουσιαστικά θέλουμε να αναπτύξουμε και να γνωστοποιήσουμε το μεθοδολογικό πρωτόκολλο για όλα τα εμπλεκόμενα μέλη. Θα περάσουμε στη συλλογή των δεδομένων που είναι πολύ βασικό και ουσιαστικά παίζει σημαίνοντα ρόλο στην αξιοπιστία των συμπερασμάτων. Στην τρίτη φάση του έργου, κυρία Σαμολαδά, θα γίνει η επεξεργασία των δεδομένων, όπως σας είπα, μέσα από μια διερευνητική στατιστική ανάλυση, παραγωγή διαγραμμάτων, θα γίνει κάποια εκτίμηση παραμέτρων, κάποιοι έλεγχοι καλής προσαρμογής αλλά και κάποιες προβλέψεις, και θα ολοκληρώσουμε με την δημοσιοποίηση και την διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Ουσιαστικά θα έλεγα ότι στηριζόμαστε στη συλλογή οικονομικών δεδομένων για ένα χρονικό εύρος που θα μας επιτρέπει να υπολογίσουμε την επίδραση, την ετήσια μεταβολή, έτσι ώστε να αποτυπώνεται και η επίπτωση της πανδημίας. Καθώς επίσης, και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, σκοπεύουμε να συλλέξουμε και ποιοτικά δεδομένα για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε κάποιο είδους βαρόμετρο για μια σειρά από ζητήματα, όπως ποιο θεωρούμε ότι είναι το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις. Θα έλεγα ότι οι διαστάσεις της μελέτης είναι 2. Είναι η γεωγραφική διάσταση, εκεί η ανάλυση, κυρία Σαμολαδά, θα πραγματοποιηθεί αναπεριφερειακή ενότητα, καθώς επίσης, και αυτό είναι σημαντικό, είναι η κλαδική διάσταση, όπου η ανάλυση θα εφαρμοστεί ανακλάδο της οικονομίας. Ναι. Είναι σημαντικός αυτός ο διαχωρισμός, γιατί διαφορετικές θα είναι οι επιπτώσεις στη Χαλκιδική, διαφορετικές στη Θεσσαλονίκη, διαφορετικές... Αυτό ακριβώς, κυρία Σαμολαδά, και επίσης είναι διαφορετικές οι επιπτώσεις ανακλάδου οικονομίας. Είναι διαφορετικές οι επιπτώσεις... Στον πρωτογενή, στη μεταποίηση, στο λιανεμπόριο και πάει λέγοντας. Όπως υπάρχουν επίσης και κάποιοι κλάδοι, όπως η φωτιστική αλυσίδα, οι εταιρείες τεχνολογίας, οι οποίες είδαν πιο... Οι επιπτώσεις ήταν λίγο πιο περιορισμένες.
Ξέρετε, κυρία Σμολάτα, είναι πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να κοστολογήσουμε, να αποτιμήσουμε, έτσι ώστε να συμβάλλουμε στο δημόσιο διάλογο μέσα από μια περιστατωμένη μελέτη που θα προκύψει από αυτή την έρευνα, να συμβάλλουμε στο δημόσιο διάλογο, να αναδείξουμε ταυτόχρονα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ευρύτερης περιοχής, έτσι ώστε να μπορέσουμε να συνταχθούμε πιο γρήγορα και πιο ανώδυνα. Είναι σημαντικό και είναι ιδιαίτερα κρίσιμο αυτό που αναφέρατε, να δούμε και να καταφέρουμε όλοι, να προσπαθήσουμε όλοι να αποφύγουμε ένα κύμα λουκέτων μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων. Η αλήθεια είναι ότι η ελληνική πολιτεία έγκαιρα αντέδρασε και ανέπτυξε ένα πλέγμα, μία δέσμη μέτρων στήριξης. Ωστόσο, παρόλα αυτά, όπως είπα και στην αρχή, το αποτύπωμα της υγειονομικής κρίσης στην πραγματική οικονομία, στο μικρό μαγαζί της γειτονιάς, είναι πάρα πολύ μελανό. Θα πρέπει να δούμε με ποιον τρόπο θα κατευθύνουμε πόρους αποτελεσματικά, και σε αυτό το σημείο θα έλεγα ότι μπαίνει και ο ρόλος του Ταμείου Ανάκαμψης και με τους πόρους που έχει στη διάθεσή του, και είναι κρίσιμο να είμαστε έτοιμοι ώστε να μπορέσουμε και εμείς να συμβάλλουμε μέσα από μετρήσιμα χαρακτηριστικά, ποιοτικά και ποσοτικά, στη κατεύθυνση των πόρων σε κλάδους που πραγματικά έχουν μεγάλες προτεραιότητες και μεγάλες ανάγκες. Γιατί και τα χρήματα από όποιο ταμείο και αν έρχονται, κάποια στιγμή εξαντλούνται όταν δίνονται χωρίς να υπάρχουν τέτοιες μελέτες. Αυτό ακριβώς. Ξέρετε, κυρία Σμολαδά, αυτή η μελέτη αποτελεί και μια καλή ευκαιρία για να εντοπίσουμε αδυναμίες, και θα θέλαμε να προκαλέσουμε λίγο και έναν διάλογο για μια αναδιάρθρωση της οικονομίας, της τοπικής οικονομίας στην ευρύτερη περιοχή. Η αναδιάρθρωση μιας οικονομίας, κυρία Σομολαδά, γίνεται σε βάθος ετών. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει κάποια στιγμή να ξεκινήσουμε τον διάλογο, έτσι ώστε να θέσουμε τις βάσεις, τους πυλώνες, για να κάνουμε μια οικονομία πραγματικά παραγωγική και φυσικά να στηρίξουμε τα εισοδήματα και να συμβάλλουμε στην ευημερία του πολίτη, της κοινωνίας και του συνόλου της χώρας. Πάντως, προς το παρόν, κύριε Μουτσιάνα, αυτό που φαίνεται είναι ότι αυτοί που θα επιβιώσουν δεν είναι απαραίτητα οι νοικοκύριδες επιχειρηματίες. Και το λέω με στεναχώρια. Σήμερα έχετε μια τηλεδιάσκεψη με εκπροσώπους των παραγωγικών δυνάμεων της Βόρειας Ελλάδας. Δηλαδή, επιμελητήρια και επιχειρηματικούς φορείς σήμερα θα γίνει αυτή η... Σήμερα θα πραγματοποιηθεί, κατόπιν πρόσκλησης του Υπουργού του κυρίου Καράγλου, θα πραγματοποιηθεί μια τηλεδιάσκεψη με φορείς, εκπροσώπους των επιμελητηρίων και άλλων επαγγελματικών φορέων, όπως σας είπα, για να παρουσιάσουμε το μεθοδολογικό πρωτόκολλο. Και όχι μόνο αυτό, είναι για να μπορέσουμε να δημιουργηθεί ένας διάδρος επικοινωνίας, έτσι ώστε να ακούσουμε και αυτούς τους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα στους επιχειρηματίες, να μας μεταφέρουν την εικόνα που έχουν, και γιατί όχι να μπορέσουν και αυτοί να θέσουν τα ερωτήματά τους και να κρίνουν και αυτοί τι είναι σημαντικό να έχουν στα χέρια τους μέσα από αυτή την έρευνα. Πότε πιστεύετε ότι θα έχετε στα χέρια σας την απεικόνηση των επιπτώσεων? Κοιτάξτε, σύμφωνα με την πρόταση του ερευνητικού έργου, υπάρχει ένα εύρος, χρονικό εύρος 3 μηνών για την ολοκλήρωση της έρευνας. Εμείς ξεκινάμε ήδη από σήμερα. Όπως σας είπα, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο το να καταφέρουμε να συλλέξουμε τα δεδομένα. Θεωρώ ότι τέλη Φεβρουαρίου με αρχές Μαρτίου θα έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα, τα πρώτα συμπεράσματα από αυτή την έρευνα. Μπορεί να είναι έτσι λίγο συμπτυγμένος αυτός ο χρόνος, αλλά θεωρούμε πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να κινηθούμε γρήγορα, έτσι ώστε να αποτυπώσουμε όλες τις φάσεις της πανδημίας, το πρώτο lockdown, το δεύτερο lockdown, και θεωρώ ότι όσο πιο γρήγορα και η ελληνική πολιτεία, κυρία Σομολαδά, έχει αυτά τα συμπεράσματα, νομίζω ότι θα τη βοηθήσουμε να συνθέσει τη μεγάλη εικόνα και να διαμορφώσει μέτρα στήριξης, ειδικά για τη Βόρεια Ελλάδα, μια οικονομία που, όπως πολύ καλά γνωρίζετε κι εσείς, έχει πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ένα σημαντικό πλήθος μικρών επιχειρήσεων. Επομένως, αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει να κατευθυνθούμε πόροι σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας για να μπορέσουμε
να ανακάμψουμε γρήγορα. Και όχι οριζόντια, και όχι οριζόντια αυτό στήριξη εννοείται. Αυτό ο χρόνος ανάκαμψης, ο χρόνος ανάκαμψης. Αυτό είναι το επόμενο ζήτημα. Πότε πιστεύετε ότι θα αρχίσουμε να επιστρέφουμε στα προ-κορονοϊό επίπεδα που φαινόταν ότι πηγαίναμε καλά μετά από αυτή την βαθιά δεκαετή κρίση, ότι άρχισε λίγο να κινείται το πράγμα για να παίρνουν όλοι μια ανάσα. Αυτό ακριβώς. Είχα γράψει πρόσφατα ότι μια ανάκαμψη τύπου V, δηλαδή να έχουμε μια ταχεία ανάκαμψη, ίσως να είναι λίγο δύσκολο να πραγματοποιηθεί. Θα πρέπει να σημειώσουμε και επιστημονικά ότι οποιαδήποτε πρόβλεψη κάνουμε εξαρτάται και από τα επιδημιολογικά δεδομένα και όπως επίσης από το χρόνο εξέλιξης του εμβολιασμού. Θεωρώ ότι μέσα στο 2021 και έχοντας διαμορφώσει κατάλληλες πολιτικές και έχοντας αποτυπώσει τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν, θεωρώ ότι θα καταφέρουμε σιγά σιγά, σταδιακά, να μπαίνουμε σε μια κανονικότητα. Ξέρετε, η ανάκαμψη σε μια οικονομία δεν μπορεί να γίνει αυτόματα, δυστυχώς δεν υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες. Ωστόσο, οφείλουμε να συμβάλλουμε όλοι ο καθένας από την πλευρά του για να δημιουργήσουμε τις βάσεις, τους πυλώνες για να έχουμε ένα πιο γρήγορο χρόνο ανάκαμψης. Θεωρώ ότι, αν θέλετε, για να γίνω και πιο συγκεκριμένος, ότι εντός του πρώτου εξαμήνου του 2021 θα καταφέρουμε να μπούμε σιγά σιγά σε μια τροχιά σταδιακής ανάκαμψης. Σε ένα χρόνο τουλάχιστον από τώρα. Ένα χρόνο, αλλά περίπου σε Αυτό ακριβώς. Αλλά να σας πω κάτι. Για μένα τώρα προτεραιότητα δεν είναι το να ορίζουμε ημερομηνίες και χρονικούς ορίζοντες. Προτεραιότητα είναι να βοηθήσουμε την οικονομική δραστηριότητα της Βορείου Ελλάδος έτσι ώστε να αποφευθεί ένα κύμα λουκέτων. Είναι πάρα πολύ, και αυτό το λέω όχι επιστημονικά, αλλά το λέω εμπειρικά και βιωματικά μέσα από τον κύκλο μου, μέσα από τις συζητήσεις με επιχειρηματίες. Είναι πολλοί αυτοί που σκέφτονται την επόμενη ημέρα. Έχει δημιουργηθεί ένα τεράστιο κενό ρευστότητας στην επιχείρησή τους, το οποίο είναι δύσκολο να το καλύψουν. Επίσης, οι υποχρεώσεις προς το δημόσιο, τις τραπεζές, τις προμηθευτές, εξακολουθούν να τρέχουν. Οι εξαγωγές έχουν μειωθεί. Υπάρχουν σκέψεις για μείωση των προγραμματισμένων επενδυτικών αποφάσεων. Αλλά είναι σκέψεις. Αυτό ακριβώς. Είμαστε όλοι μπροστά σε ένα άγνωστο, μπροστά σε μια αβεβαιότητα που κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το τι θα συμβεί, γι' αυτό και είναι όλοι παγωμένοι. Εκτός από την αγορά που είναι παγωμένη λόγω εξαιτίας του lockdown, είναι παγωμένοι και στη σκέψη οι άνθρωποι. Γιατί, βγήκαμε από το πρώτο lockdown, πιστεύανε ότι τώρα μπαίνουμε σε μια άλλη κανονικότητα και ό,τι μαξιλάρι και αν υπήρχε προσωπικά στον καθένα, το έδωσε για να μπορέσει να αντέξει το χειμώνα. Τώρα όταν θα βγούμε από το χειμώνα, δεν ξέρω τι απόθεμα υπάρχει, και αυτό ψυχικό και οικονομικό βέβαια. Και ξέρετε, κυρία Σαμολάδα, η έρευνά μας θα εστιάσει επίσης και στις επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης στον αριθμό των εργαζομένων. Και θα θέσουμε και ένα ερώτημα, αν θα μπορέσει ο αριθμός των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που θα λάβουν μέρος στην έρευνα, αν θα μπορέσει αυτός ο αριθμός να παραμείνει αμετάβλητος. Το έχω θέσει και εγώ αυτό σαν ερώτημα εν μέρη συνεντεύξεις που έχω κάνει. Δηλαδή, λέμε ότι θα ανοίξουν τα κομμωτήρια ή τα κέντρα αισθητικής, για παράδειγμα. Θα αντέξουν να κρατήσουν τους εργαζόμενους που είχαν, ή θα μετατραπούν σε αμιγώς ατομικές επιχειρήσεις και θα πει: δεν μπορώ να πληρώνω τις ασφαλιστικές εισφορές του εργαζόμενου. Το κρατάω μόνος μου και όσο πάει. Αντιλαμβάνεστε το domino effect που προκαλείται. Και πέρα από τα λουκέτα θα δούμε και μία έκρηξη της ανεργίας. Για αυτό τον λόγο, κυρία Σαμολαδά, αυτό το κενό έρχεται να καλύψει αυτή η μελέτη, ώστε να καταφέρουμε να το πάρει και η κυβέρνηση έγκαιρα στα χέρια της για να δημιουργήσει. Μόνο με συνεργασία γίνεται, κύριε Μουτσιάνα, αυτό σίγουρα, ξέρετε. Σίγουρα. Και θα πρέπει να συνεργαστούν όλοι, και οι φορείς και τα επιμελητήρια και οι ίδιοι οι επιχειρηματίες. Αυτό ακριβώς. Εγώ το θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να πάμε με συγκεκριμένες προτάσεις και να πιστέψουμε στην ανασύνταξη, στην ανάκαμψη της οικονομίας της Βορείου Ελλάδος. Καλή επιτυχία, εύχομαι. Συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία σας. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Σαμολαδά. Να είστε καλά. Εδώ είμαστε να δούμε τα πρώτα αποτελέσματα κατά το Μάρτιο, από ό,τι καταλαβαίνω. Το σημειώνω στην ατζέντα μου. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλή συνέχεια.